Θα ξεκινήσουμε μετά της πανδημίας. Θα καλησπερίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Γουργουλιάνη. Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Όταν στο ξέσπασμα της Όμικρον, στην αρχή του όμως, ήμασταν εκεί ακόμη στις 5-6.000 κρούσματα, είχατε πει ότι γρήγορα θα δούμε και 20 και 30 και 40, κάποιοι θεώρησαν ότι ξαφνικά ο πάντα αισιόδοξος, ο πάντα ακριβής καθηγητής μπορεί και να άλλαξε πλεύση. Δεν αλλάξατε εσείς πλεύση, άλλαξε η πανδημία πλεύση και την είχατε μυριστεί, να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά. Τι γίνεται λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην αρχή της κυριαρχίας της Όμικρον. Θα δούμε γρήγορα την κλιμάκωσή της, την κορύφωσή της? Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, θα πρέπει να σας πω ότι όταν προσπαθείς να προβλέψεις την κρίση, όχι τόσο πολύ για την Ελλάδα συνολικά, αυτό το κάνει η Εθνική Επιτροπή, αλλά να το προβλέψεις για το χώρο σου, για την κλινική σου, για τις άδειες ας πούμε, αν θα πάρουμε άδεια τις γιορτές, που πήραμε άδεια και περάσαμε καλά. Γιατί μετά τα κεφάλια έπρεπε να μπουν μέσα όλα και να είναι και ασφαλή. Κάνεις λοιπόν μερικά σενάρια και βλέπεις, παρόλο ότι νομίζουμε ότι οι Έλληνες είμαστε διαφορετικός λαός και ιδιαίτεροι άνθρωποι, αλλά στα υγειονομικά χαρακτηριστικά μας ακολουθούμε και εμείς τη συμπεριφορά άλλων λαών. Ψάχνουμε κυρίως τους Ευρωπαίους για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά εδώ είχαμε πολύ καλά τα δεδομένα από τη Νότια Αφρική. Έχουμε λοιπόν ένα πανδημικό κύμα που είναι μια αρχική ήπια εξέλιξη και ξαφνικά και στη Νότια Αφρική διπλασίαζε περίπου κάθε μέρα τις μολύνσεις. Άρα λοιπόν ήταν περίπου αυτονόητο όταν στην Ελλάδα είχαμε 4-5 χιλιάδες ότι σε περίπου 10 μέρες θα είχαμε 30.000, 40.000. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν καμιά πολύ σημαντική πρόβλεψη, ήταν ακριβώς η εκτίμηση ότι και η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτό το μοντέλο με κάποιες ιδιαιτερότητες. Άρα λοιπόν με ρωτάτε πού είμαστε τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το λέω γιατί σταμάτησε η Νότια Αφρική, να τώρα σας λέω και τα μυστικά μου, έτσι δεν είναι, σε ένα δείκτη θετικότητος που άγγιξε μερικές μέρες περίπου το 30%. Βέβαια κάνουν λιγότερα τεστ από ό,τι κάνουμε εμείς, αλλά σας θυμίζω ότι μια μέρα εμείς είχαμε 20 τόσο, ο μέσος δείκτης θετικότητος είναι περίπου 8%. Είναι ψηλά, αλλά απέχει πολύ από το μεγάλο αριθμό. Άρα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι και με βάση τα δεδομένα της Νότιας Αφρικής ότι θα πάμε έτσι για 2-3 εβδομάδες ακόμα με αυτούς τους αριθμούς και λίγο ψηλότερους πιθανότατα, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια γρήγορη αποκλιμάκωση σαν αυτή που έγινε ανεβαίνοντας. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Άρα λέτε θα αγγίξουμε τα τέλη του μήνα. Μπορεί στο maximum. Στο maximum θα αγγίξουμε τα τέλη του μήνα και μέσα στον Φεβρουάριο θα έχουμε καθαρίσει, ας το πούμε έτσι. Προς το τέλος του Φεβρουαρίου με τα δεδομένα αυτά θα έχουμε καθαρίσει. Θα έχουμε, πώς το λέμε, αποκλιμάκωση, θα το πω έτσι. Τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε μια εξαγωγή, μια ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά αυτές τις λίγες μέρες που τίνει να γίνει κυρίαρχη. Είπε και ο Υπουργός, δεν έχουμε κανέναν διασωληνωμένο από όμικρον, έτσι. Κάποιος θα πει, έχουμε εκείνα τα τεστ που μπορούν να μας δώσουν ασφαλή διάγνωση για το ποια μετάλλαξη μας έχει προσβάλει. Η απάντηση είναι δεν έχουμε ακόμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία και εδώ μαζεύουμε τα δείγματα από τους ασθενείς που μπήκαν στα νοσοκομεία τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, εγώ έμαθα να εκτιμάω την επιδημιολογία σε αυτή τη φάση περισσότερο από τις βασικές επιστήμες τις οποίες λατρεύω. Η επιδημιολογία μας δίνει δεδομένο. Δηλαδή, αυτό που ζείτε στη γειτονιά σας, μπορεί στην οικογένειά σας και εγώ, μια ταχύτατη εξάπλωση από ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα εμβολιασμένη συμπτωματολογία κοινού κρυολογήματος, αυτό είναι η Όμικρον. Η Δέλτα έκανε συχνότερα βαριά νόσο. Να σας πω μερικά δεδομένα. Το Οντάριο που το παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά και περνάει η Όμικρον, εκεί πήραν 15.000 που είχαν Όμικρον. Είχαν κάνει αυτό που ακόμα δεν έχουμε στην Ελλάδα. Από αυτούς 2 στους 1.000 μπήκαν στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε, δηλαδή οι περισσότεροι κάνουν λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Στη Δέλτα τα ποσοστά είναι πολύ συχνότερα αυτών που κάνουν πνευμονία. Άρα, προς το παρόν, η γνώμη μου είναι ότι έχουμε εισαγωγές στο νοσοκομείο ακόμα από υπολοιπόμενες Δέλτα από την κοινωνία, και ό,τι καινούριο συμβαίνει γύρω μας, αυτό που θυμίζει
κοινό κρυολόγημα είναι όμικρον. Είναι όμικρον. Καλά, βέβαια να πούμε ότι δεν την ξεπαστρέψαμε ξαφνικά την Δέλτα, δεν έσπασε όλη η αλυσίδα της Δέλτα, έτσι δεν είναι. Απλώς ναι, έχει περιοριστεί ποσοστιαία. Θα την ξεπαστρέψει, χρησιμοποιώ και εγώ ορολογία, ναι. Πώς το λένε, αγοραία, ας πούμε, γιατί μου αρέσει να γίνει αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό εκφραζόμαστε έτσι. Θα γίνει από την όμικρον και θα γίνει στις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτό θα γίνει τόσο γρήγορα. Ναι. Άρα θα έχει την απόλυτη κυριαρχία η όμικρον. Την απόλυτη κυριαρχία. Μέχρι τις 20, ας το πούμε, του μήνα. Κάπως έτσι. Ναι, έτσι νομίζω. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα είναι όμικρον. Θα είναι όμικρον. Άρα θα δούμε να παραμένει πίεση με τα μεγέθη που έχει σήμερα, δηλαδή να μιλούμε εκεί γύρω στους 600 διασωληνωμένους, και αυτό σταδιακά να πέφτει αφού έχουμε υπιότερη νόσηση από την όμικρον. Κοιτάξτε, σε σχέση πάντα με την πανδημία, γιατί θα υπάρχουν και τα άλλα περιστατικά που δεν τα αθροίζουμε στις διασωληνώσεις, έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ ετοιμάζομαι για ένα σενάριο που θυμίζει την παλιά μας ζωή. Η παλιά μας ζωή, η ιατρική ζωή, ήταν κλινικές γεμάτες με ασθενείς που έχουν χαπ, δηλαδή mm-hmm. καπνίζαν αυτοί οι δύστυχοι στη ζωή τους, που κάνανε κρυολογήματα συχνά από ιούς σχετικά κίνδυνους για όλους τους υπόλοιπους, αλλά γιατί αυτοί είχαν κάψει τα πνευμόνια τους, μπαίναν στο νοσοκομείο και καμιά φορά πεθαίνανε. Αυτούς τους ασθενείς τους χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν μπαίνανε. Αυτοί οι ασθενείς φορούσαν μάσκα, είχαν εμβολιαστεί από τον κορονοϊό πρώτοι και δεν μπαίναν στο νοσοκομείο. Αυτοί τώρα, ειδικά αν είναι ανεμβολίες, θα ξαναμπούν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, νομίζω θα έχουμε μια επιβάρυνση στα νοσοκομεία, με περισσότερες νοσηλίες, σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και αυτό στο δικό μου μυαλό είναι πορεία προς την ενδημικότητα. Δηλαδή, πορεία προς την κανονική ζωή, στην περίπτωσή μας την κανονική πνευμονολογική ζωή, να το πω έτσι. Αυτό τώρα, να δούμε. Κοιτάξτε, επειδή προφανώς είναι ο πρώτος καιρός και και εσείς γνωρίζεστε με τη μετάλλαξη αυτή, οι επιστήμονες, εγώ ακούω ένα συνάδελφό σας να λέει ότι μην το αντιμετωπίσετε ως κρυολόγημα, είναι κάτι σοβαρότερο. Ακούω άλλον συνάδελφό σας να λέει κάτι διαφορετικό, να λέει ότι είναι πολύ ποιότερη η νόσηση. Είναι κάπου στο ενδιάμεσο η αλήθεια? Κοιτάξτε, τώρα ακούστε ένα τρίτο συνάδελφο. Επίσης, έναν άλλο συνάδελφο πριν ακούσω, τον κυρίαρχο συνάδελφο, μια μιλούμε για κυριαρχίες, που λέει ότι ό,τι μέτρα και να πάρουμε, είτε φοράμε την ενισχυμένη μάσκα, ό,τι και να πάρουμε, θα νοσήσουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα μέτρα προσφέρουν μικρό φραγμό στην εξάπλωση μιας τόσο μεταδοτικής νόσου. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Στην ιεραρχία και στο δικό μου μυαλό είναι μετά τα εμβόλια. Κύριε Πολύζο, το είδαμε και στην Αγγλία και στην Νότια Αφρική και στον Καναδά ότι οι τριπλά εμβολιασμένοι περνάνε ακόμα πιο ήπια, ακόμα και αν έχουν καταστραμμένα πνευμόνια λόγω χάπ από το κάπνισμα. Mm-hmm. Άρα δηλαδή τα εμβόλια είναι πρώτη προτεραιότητα για μένα, τα μέτρα είναι αμέσως μετά. Απλώς τα μέτρα μπλοκάρουν πολύ ευκολότερα έναν ιό που δεν είναι πολύ μεταδοτικό. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάτε εγώ τι θα συμβούλευα, εάν ήμουν ας πούμε έτσι να παίρνω αποφάσεις, θα έλεγα αντί να πάμε στις ουρές για να κάνουμε τεστ κάθε πρωί, αυτό που ζείτε ας πούμε αυτή την περιπέτεια, θα σας έλεγα αν έχει κάποιος ένα κοινό κρυολόγημα να μείνει 3 μέρες στο σπίτι του. 3 μέρες. Ναι, βεβαίως κάνει... πριν από όλα αυτά θα λέγατε να πάει σε ένα εμβολιαστικό κέντρο αν δεν το έχει κάνει, έτσι, ή αν δεν έχει κάνει την τρίτη δόση, την αναμνηστική. Ότι το έχει κάνει αυτό. Σε τέτοιους ανθρώπους μιλάω. Ναι. Επομένως θα πρέπει να κάνει να μείνει σπίτι με το παραμικρό κρυολόγημα. Ναι. Να απομονωθεί από τον παππού και τη γιαγιά, να κάνει ένα ή 2 self-test την πρώτη και την τέταρτη πέμπτη μέρα και μετά την πέμπτη μέρα να βγει με τη μάσκα του και να πάει στη δουλειά του. Πάντως γιατί... πραγματικά είναι κρίμα. Χθες βρέθηκα έτσι με λίγους ανθρώπους και μου έστειλαν την εμβολιαστική κάλυψη στις ηλικίες που και εμείς συζητούμε, από 60 και πάνω μέχρι τα 90 και πάνω, και αγγίζουν στο 60, το βλέπω τώρα, το 90% σε εμβολιαστική κάλυψη, 60 με 69 στη Μεγάλη Βρετανία. Ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά στο 70-79,
στο 80-89, ακόμη λίγο παραπάνω, και πέφτει λίγο μετά το 90, γιατί ενδεχομένως κι ο άλλος νιώθει ότι ό,τι του έχει επιφυλάξει η μοίρα θα συμβεί. Γιατί παραμένουμε σε αυτές τις ηλικίες, γιατί περιμένουμε να εξαντληθεί το επόμενο δεκαήμερο για να πέφτουν πρόστιμα ή να συνοστιστούν τότε άνθρωποι? Γιατί ακόμη, παρά την απειλή του προστίμου, δεν έχουμε ανταπόκριση μαζική, εννοώ, από αυτές τις ηλικίες, το 60 και πάνω. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, νομίζω ότι είναι χρήσιμοι οι επικοινωνιολόγοι, ξέρετε. Εγώ δεν έχω επικοινωνιολόγο, αλλά αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι μερικά μηνύματα ήταν λάθος. Δηλαδή, το μήνυμα είναι εμβολιασμός ή ζωή είναι το σωστό μήνυμα. Εμβολιάζουμε για να ζήσω. Το μήνυμα εμβολιάζουμε για να είμαι ελεύθερος δεν είναι σωστό. Δηλαδή, κάνουμε εμβόλιο για τον πνευμονιόκο για να μην κάνω βαριά πνευμονία. Άρα, δεν ήταν λάθος επικοινωνιακό που βαφτίστηκε ελευθερία, λέτε, η επιχείρηση εμβολιασμού. Μετά, ένα ακόμα χειρότερο λάθος. Εξέπεμψε λάθος μήνυμα, λέτε. Ένα ακόμα χειρότερο λάθος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στο μυαλό μας αντικαταστήσαμε το εμβόλιο, αφού το συνδέσαμε με την ελευθερία, με τα τεστάκια. Άρα, δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να κάνει τεστ πολλά. Και να μην εμβολιάζεται. Έτσι βρήκε τρόπο, ας πούμε, να ξεπεράσει τα εμβόλια. Και αυτό είναι λάθος. Το τεστ το κάνω για να μην κολλήσω κάποιον άλλον, ενώ τα εμβόλια είναι για να ζήσω. Κάναμε λάθη, αλλά πρέπει να δούμε και άλλα πολλά. Δηλαδή, οι συγκυρίες, το διαδίκτυο, το ρόλο που έπαιξε, όλα αυτά κάναμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αν ήμασταν στην Ισπανία, ξέρετε, είναι 100% εμβολιασμένοι άνθρωποι πάνω από 60 ετών. Επομένως, οι μολύνσεις που ανακοινώνονται, σας είπα εγώ για 30.000. Και μπορώ να κάνω και πάλι μια πρόβλεψη, ας πούμε, δεν λέει τίποτα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν κοινό κρυολόγημα. Οι αυτοί που κινδυνεύουν είναι προστατευμένοι, 100%. Επομένως, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα, έκανα ένα αδρό υπολογισμό χθες, 180.000, ήταν 500, γίναν 300, τώρα είναι 180.000 πάνω από 65 χρόνια, είναι εμβολίαστοι. Αυτοί, αν έχουν και κάποιο πρόβλημα υγείας, όλο και κάτι έχουν, θα γεμίσουν ξανά τα νοσοκομεία. Βέβαια, το 180 είναι κρίσιμο μέγεθος. Ακριβώς. Είπατε λίγο νωρίτερα και το υπενιχθήκατε τώρα, μπορώ να κάνω και μια πρόβλεψη, ότι θα δούμε και μεγαλύτερα νούμερα από αυτά τα 50 που έχουμε δει, τα 60. Το ταβάνι ποιο θα είναι το 80, το 100? Δεν θέλω να διακινδυνεύσουμε τέτοια πρόγνωση, γιατί αυτός ο αριθμός, κύριε Πολύζο, για μένα δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, αν είναι όπως σας είπα, απευθύνεται σε εμβολιασμένους ανθρώπους, το είδαμε, θα είναι κρυολόγημα. Άρα δεν μου λέει τίποτα αυτό, έχει σχέση με τα τεστ που κάνουμε. Δεν θέλω να διακινδυνεύσω τέτοια πρόγνωση. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να γεμίσει η κλινική μας από χαπίτες ανεμβολίαστους. Αυτό το αποδίδεται στο ότι έχουμε ακόμη μεγάλα ποσοστά ανεμβολίαστων σε αυτές τις δύσκολες ηλικίες που λέτε όλο και κάτι θα έχει ένας άνθρωπος μετά τα 60-70. Το λέω γιατί εγώ βλέπω κυρίως φιλοκυβερνητικά site να λένε ρεκόρ μολύνσεων στην Γαλλία με 300.000, στην Ιταλία με 100.000 και λέω καλά μας δουλεύουν. Η Ιταλία είναι 60 τόσο εκατομμύρια άνθρωποι, αν πολλαπλασιάσουμε το 50 το δικό μας θα πρέπει να είμαστε ξέρω εγώ πόσο, στις 300.000. Γιατί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη και δεν το παραδεχόμαστε στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ εύκολη, προκύπτει από την αναλογία. Γιατί έχει να κάνει με την κάλυψη την εμβολιαστική? Κοιτάξτε, έχει να κάνει με την εμβολιαστική κάλυψη για τις μολύνσεις λέτε τώρα, έτσι δεν είναι? Για τις μολύνσεις, ναι. Αυτή τη στιγμή κάνουμε πάρα πολλά τεστ, ξέρετε. Είμαστε πρωταθλητές σχεδόν στην Ευρώπη. Η Κύπρος μας περνάει, αλλά είναι μικρότερη χώρα. Mm-hmm. Άρα μπορεί να κάνει περισσότερα τεστ. Κάνουμε πάρα πολλά τεστ, 650.000 τεστ. Αυτό που συναντάμε κάθε μέρα, κύριε Πολύς, μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να έχει κάνει 3 την ίδια μέρα. Ναι, κοιτάξτε όμως, μισό λεπτό τώρα λίγο για να μας βοηθήσετε, γιατί άκουσα ας πούμε σήμερα και ένα τρελό και μάλιστα από δικό μας συνεργάτη που ήρθε σε επαφή και δεν είναι εδώ και λέει μα έκανα rapid και μου είπαν ότι στο rapid αν είσαι εμβολιασμένος φαίνεται ακόμη και να έχεις χαμηλό υλικό φορτίο. Λέω πού το άκουσες αυτό, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Λοιπόν, ελάτε να δούμε λίγο τις αλήθειες με τα τεστ. Το ασφαλές τεστ είναι το PCR. Είναι το PCR. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, κύριε Πολύζο, είναι ότι χθες το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχε να κάνει 1500 PCR. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Πάει όλη η λειτουργία πίσω. Υπάρχουν και άλλες αρρώστιες και άλλες μολύνσεις, σοβαρά αρρώστους, ανοσοκατασταλμένους. Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που σας είπα πριν όταν με ρωτήσατε ποια ήταν η δικιά μου πρόταση. Δηλαδή, είναι σε έναν που είναι εμβολιασμένος, είναι πρώτη προτεραιότητα, να απομονωθεί εάν την τρίτη, τέταρτη μέρα έχει και κάποια συμπτώματα, θα δείξει το self-test ή το rapid test
σε ΕΦΤΕΣ, αφού γίνει καλή λήψη. Καταλάβατε. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι PCR. Και ιδιαίτερα στις δημόσιες δομές, γιατί το σύστημα δεν αντέχει. Μάλιστα. Είχαμε κάνει με το πολιτικό προσωπικό που φιλοξενούμε στην εκπομπή την συζήτηση βεβαίως για το αν θα έπρεπε, όπως δόθηκαν δωρεάν rapid self-tests στους πολίτες, να συνταγογραφηθούν και κάποια PCR, γιατί δεν ξέρω αν αντέχει κάποιος κάθε μέρα να δίνει 47 ευρώ ή έστω 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, γιατί όλοι με τον έναν τον άλλο τρόπο, γιατί έχει στενέψει πολύ ο κλοιός, ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που μας ειδοποιούν κάποια στιγμή ότι εγώ βρέθηκα θετικός. Έτσι. Το βλέπουμε στη δουλειά μας, στις κοινωνικές μας συναναστροφές κλπ. Αλλά τι δείχνουν τα self και τα rapid tests? Δείχνουν όταν πια είμαστε full, όταν έχουμε υψηλό υλικό φορτίο? Αυτό είναι αλήθεια. Όταν είναι κάποιος ασυμπτωματικός δεν θα δείξει. Άρα λοιπόν γιατί κάνουμε σε ασυμπτωματικούς είναι ένα ερώτημα. Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, έχει αλλάξει γενικά η ιατρική το τελευταίο διάστημα που ασκούμε. Ξέρετε, η συνήθις διαδικασία είναι αυτή που είπατε. Έχω συμπτώματα, μιλάω με τον γιατρό μου, μου συνταγογραφεί εξετάσεις, ξέρω εγώ, ζάχαρο, ουρία, τι άλλο κάνει, ένα PCR, αν υπάρχει λόγος, και πάω στον γιατρό, κάνω τις εξετάσεις. Άρα υπάρχει τρόπος να συνταγογραφηθεί το PCR? Δεν υπάρχει τρόπος. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Αυτό που γίνεται τώρα είναι τρέχουμε σε μια ουρά, κάνουμε ένα τεστ, αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για το τεστ, το ξανακάνουμε σε μια δεύτερη ουρά και τελικά καταλήγουμε σε ένα PCR. Αυτό δεν είναι σωστή ιατρική. Η σωστή ιατρική είναι οικογενειακός γιατρός, ξέρει τις πληροφορίες, συνταγογραφεί τη σωστή εξέταση και με βάση αυτή παίρνουμε θεραπεία ή μας παροτρύνει να πάμε στο νοσοκομείο. Αλλά είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση πανικού και επιτακτικότητας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Για να δούμε πώς θα ξημερώσει η επόμενη εβδομάδα. Να έχουμε εξαιρετική χρονιά, όχι απλώς καλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς. Καλή αντάμωση. Γεια σας. Πάμε στα social και επιστρέφουμε.